Ράμπο της επιθεώρησης εργασίας από την Αθήνα στέλνει στην Κρήτη και τη Ρόδο η νέα ανεξάρτητη αρχή που επιχειρεί να βάλει φρένο στο νόμο της ζούγκλας που φαίνεται να κυριαρχεί σε πολλές πτυχές της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. Η τουριστική σεζόν βρίσκεται μόλις στην αρχή της, όμως οι καταγγελίες για ανασφάλιστη, αδήλωτη εργασία και εξαντλητικά ωράρια απασχόλησης πέφτουν ήδη βροχή, όπως διαβεβαιώνουν τόσο το Σωματείο Ξενοδόχο Υπαλλήλων του Ηρακλείου όσο και το Εργατικό Κέντρο. Δεν υπάρχει μέρα να μην καταγράφονται εδώ στο σωματείο μας 2 και 3 καταγγελίες από εργαζόμενους που αφορά και τις συνθήκες εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και τους χαμηλότερους μισθούς που δίνονται από κάποιους και δεν τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Τα προβλήματα που έχουν διώξει το κόσμο από το χώρο του τουρισμού είναι η εντατικοποίηση, είναι η μη καταβολή της περιοριακής απασχόλησης, δουλεύουν ρεπό χωρίς να τα πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να καταπολύσουν. Η πολυαναμενόμενη και πολλά υποσχόμενη τουριστική περίοδος δεν πρέπει να στιγματιστεί από φαινόμενα εκμετάλλευσης των εργαζομένων και συνθήκων που θα δυσφημίσουν τον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης που έλαβε η κυβέρνηση. Γι' αυτό και στέλνει τους Ράμπο της νέας ανεξάρτητης αρχής εξοπλισμένους με τάμπλετ, ώστε να έχουν απευθεία σύνδεση με το σύστημα Εργάνη 2 και να μπορούν να διαπιστώσουν αν η υπεροριακή απασχόληση των εργαζομένων έχει δηλωθεί. Σήμερα, ενώ έχουν ανακοινωθεί ότι θα μπει η κάρτα εργασίας, που πιστεύουμε ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια του εργαζόμενου όσον αφορά την τήρηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και σήμερα το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει κάνει το παραμικρό όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μέτρα μπορεί να λαμβάνονται, κάποια να είναι ουσιαστικά και αποτελεσματικά και κάποια άλλα για τα μάτια του κόσμου που λέμε. Δώρον άδωρον απαντούν όμως οι συνδικαλιστές, αφού η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν έχει εφαρμοστεί στον τουριστικό τομέα. Θεωρούμε ότι μας κοροϊδεύουν. Γιατί τι έλεγχος μπορεί να γίνει όταν με τον νόμο Χατζηδάκη δεν μπορεί να ελεγχθεί η υπερεργασία, όταν ακόμη και τώρα τα θετικά κομμάτια του νόμου Χατζηδάκη, αν το πει θετικό, αλλά για μας είναι ουσιαστικό, η κάρτα εργασίας δεν έχει εφαρμοστεί. Όπου να φαίνεται ηλεκτρονικά συνδεμένη με τη Εργάνη πότε φεύγει και πότε μπαίνει ένας εργαζόμενος στο χώρο. Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων επιμένουν στην ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών υπηρεσιών της επιθεώρησης εργασίας και την επαναφορά της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Να στελεχωθούν τα τοπικά, οι τοπικοί ελεκτικοί μηχανισμοί, τόσο η επιθεώρηση εργασίας όσο και το περιφερειακό ελεκτικό κέντρο ασφαλισμένων. Και σε συνδυασμό με την διάλυση ουσιαστικά του ΠΕΚΑ, του ελεκτικού μηχανισμού, του ΕΦΚΑ, του παλιού ΙΚΑ, όπου εκεί γινόταν ουσιώδης και ελέγχη για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, μας δημιουργούν τεράστια εμπόδια. Υπήρχαν 3 κλιμάκια στην Κρήτη από τον ΕΦΚΑ και τώρα υπάρχει μισό στο Ηράκλειο, που και αυτό για να βγει δυσκολεύεται πάρα πολύ.